Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην ώρα αιχμής. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, 18 Φεβρουαρίου. Ο καιρός έξω έθριος, η θερμοκρασία στους 14 βαθμούς, η ώρα είναι 3 ακριβώς. Και πάμε να δούμε την θεματολογία μας. Στο δεύτερο μέρος θα είναι μαζί μας το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, θα είναι ο κύριος Παναγιώτης Αργιανίδης. Είναι επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και θα μιλήσουμε για τις σημαντικές διακρίσεις του τμήματος. Θα μας τα πει όλα εδώ ο κύριος Αργιανίδης. Τώρα, στο πρώτο μέρος είναι όλα έτσι όπως τα γνωρίζετε. Πάμε όμως να δούμε ένα βίντεο, γιατί είχαμε αλλαγές σήμερα στους Αντιπεριφερειάρχες Δυτικής Μακεδονίας. Πάμε και επιστρέφουμε. Από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώθηκαν οι αποφάσεις του Περιφερειάρχη Θεόδωρου Καρυπίδη για τις αλλαγές στους αντιπεριφερειάρχες. Συγκεκριμένα ορίζονται Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Μεταφορών Κωνσταντίνος Γέρου, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Σταύρος Γιαννακίδης, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Παύλος Τσότσος, Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Αντώνης Δασκαλόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και Εμπορίου Πασχάλης Βάσος, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής Ηλίας Κάτανας. Είναι μαζί μας ο Βαγγέλης Χριστόδουλος. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Είδαμε λοιπόν ποιες είναι οι αλλαγές στους αντιπεριφερειάρχες. Θα μείνουμε στην αυτοδιοίκηση σε πολύ λίγο. Ήθελα όμως να ξεκινήσουμε με κάτι διαφορετικό, ένα θέμα πανελλαδικού ενδιαφέροντος. Δυστυχώς δεν είχε αίσιο τέλος η αναζήτηση των 4 ατόμων στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, όπου είχαν εξαφανιστεί με το αυτοκίνητό τους. Οι έρευνες εκεί στον ποταμό απέδωσαν καρπό, υπό την έννοια ότι βρέθηκε και το αυτοκίνητο και η σωρή των 4 ανθρώπων εντός αυτού. Δυστυχώς όμως μιλούμε πλέον για 4 επιβεβαιωμένους νεκρούς. Υπενθυμίζω ότι πρόκειται για το αποτέλεσμα των έντονων βροχοπτώσεων των προηγούμενων ημερών στην Κρήτη. Και δυστυχώς αυτή είναι η εξαιρετικά δυσάρεστη είδηση. Φέρνει στην επικαιρότητα ένα θέμα της επικινδυνότητας, της διάβασης δρόμων, οι οποίοι έχουν πλημμυρίσει, που διέρχονται από αυτούς χήμαροι και οι οποίοι όταν βρέχει μετατρέπονται και οι ίδιοι οι δρόμοι σε κομμάτι του ορμητικού χυμάρου. Υπενθυμίζω ότι σαν τηλεόραση του Flash έχουμε πολλές φορές παρελθόν αναδείξει το θέμα αυτό. Δυστυχώς και στην περιοχή μας πριν από χρόνια είχαμε χάσει άνθρωπο από αντίστοιχη περίπτωση, τον δοκίμασε να περάσει πλημμυρισμένο δρόμο. Και εκτός από τις συνεχείς αναφορές μας μέσω των δελτίων ειδήσεων, προβάλλουμε συνεχώς και διαφημιστικά ενημερωτικά βίντεο, προτρέποντας τους πολίτες να αποφεύγουν με κάθε κόστος να διασχίζουν δρόμο ο οποίος είναι καλυμμένος με τρεχούμενο νερό σε περίπτωση βροχόπτωσης. Θα περάσουμε να δούμε το σχετικό διαφημιστικό που προβάλλουμε σαν σταθμός και επιστρέφουμε. Υπάρχουν σημεία στο οδικό δίκτυο όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χύμαρο και δεν υπάρχει γέφυρα. Μην υποτιμάς τη δύναμη του νερού. Ορμητικό νερό με μικρό βάθος είναι ικανό να παρασύρει ένα αυτοκίνητο. Μην υπερεκτιμάς τις ικανότητές σου και τις δυνατότητες του οχήματός σου. Πάρε τη σωστή απόφαση. Επίλεξε μια άλλη διαδρομή και φτάσε με ασφάλεια. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Μάλιστα. Αυτή λοιπόν είναι η είδηση εξαιρετικά δυσάρεστη και φέρνει στην επικαιρότητα και πάλι το ζήτημα της διάβασης των δρόμων αυτών, οι οποίοι είναι δυστυχώς το χειρότερο στις περιπτώσεις αυτές είναι ότι πρόκειται για σημεία τα οποία ήθιστε να πλημμυρίζουν σε περιπτώσεις κακοκαιρίας. Οι κάτοικοι, οι ντόπιοι γνωρίζουν ποια μέρη είναι αυτά. Τώρα μιλούμε για πανελλαδικό επίπεδο. Και συνήθως συμβαίνει σε δρόμους που δεν έχουν πολύ μεγάλη κυκλοφορία. Σαφώς, επαρχιακούς δρόμους, του οποίους καλό είναι να τους αποφεύγουμε είτε σε βροχή είτε σε χιόνι. Γιατί είναι πολύ επικίνδυνοι. Μπορεί να γλιτώσουμε 10 λεπτά, αλλά μπροστά στο
τι μπορεί να συμβεί σε περίπτωση που επιχειρήσουμε να τους περάσουμε, είναι, δεν συγκρίνονται. Θα σου μεταφέρω να διακινδυνεύσει τώρα. Θα σου μεταφέρω τις μαρτυρίες του περιστατικού που σου είχα αναφέρει πριν από χρόνια που συνέβη στη Δυτική Μακεδονία. Μην αναφέρουμε ονόματα, γιατί να μην ξύπναμε και άσχημες μνήμες στους ανθρώπους που είχαν βιώσει εκείνο το περιστατικό. Έχοντας κάνει το ρεπορτάζ, μου είχαν πει το εξής. Συνήθιζαν να παίρνουν το δρόμο αυτό όταν είχε πλημμυρίσει από χήμαρο. Το περνούσαν πολύ συχνά. Το είχαν κάτι κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Ότι βρέχει, εκείνο το κομμάτι, εκείνη η γεφυρούλα μετατρέπεται σε χήμαρο. Περνούμε εμείς. Αυτό που κανείς δεν μπορεί να υπολογίσει, βλέποντας τον δρόμο μπροστά του, είναι το πόσο ορμητικά είναι τα νερά. Μπορεί, βλέποντας τον δρόμο, να διαπιστώνεις ότι πρόκειται για νερά ύψους λίγων εκατοστών. Κανείς όμως δεν μπορεί να καταλάβει, εκτός και όταν είναι πολύ αργά, το πόσο ορμητικά είναι τα νερά, ακόμα και πολύ μικρού ύψους, όταν περνούν πάνω από τον δρόμο. Βέβαια. Ο χήμαρος δεν θα έχει ύψος 2 μέτρα για να σε τρομάξει, θα είναι λίγα εκατοστά, τα οποία όμως θα έχουν τέτοια δύναμη που παρασύρουν όχι απλώς πεζούς, αλλά και ολόκληρα αυτοκίνητα, όπως στην περίπτωση της Κρήτης. Βέβαια, το σηκώνουν το αυτοκίνητο. Και το μεταφέρουν. Μεγάλη προσοχή λοιπόν. Μέτρα μακριά, πολλά μέτρα μακριά. Αυτή λοιπόν είναι η συγκεκριμένη είδηση, εξαιρετικά, εξαιρετικά δυσάρεστη. Πάμε τώρα σε δύο ακόμα ειδήσεις από την περιοχή μας. Να πω ότι είχαμε νωρίτερα σήμερα μία συνάντηση διοικητικών της περιοχής με τον Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Γαβρόγλου. Στο προσκήνιο βεβαίως, αντικείμενο της συνάντησης ήταν η εξελίξη με τη Συνένωση Πανεπιστημίου και ΤΕΙ ακριβώς. Yeah. Αυτό που μπόρεσα μέχρι στιγμής να βγάλω σαν πληροφορίες από την πλευρά του Δήμου Κοζάνης, προέκυψαν οι πληροφορίες, είναι ότι ο Υπουργός περίπου παράλληλα με την ανακοίνωση του τελικού σχεδίου θα έρθει στην περιοχή μας, στην Κοζάνη, και θα έχει και συνάντηση με φορείς και θα μιλήσει για τις αλλαγές που δρομολογεί το Υπουργείο. Υπενθυμίζω ότι στις αρχές Μαρτίου είναι προγραμματισμένη η επίσκεψη του Υπουργού με την κομματική του ιδιότητα στην Δυτική Μακεδονία, στην Φλόρινα. Αλλά υπάρχει ενδεχόμενο να τον έχουμε και νωρίτερα τον Υπουργό στην περιοχή μας, στην Κοζάνη συγκεκριμένα, για να μιλήσει για τις αλλαγές που προωθεί το Υπουργείο. Επίσης να πω ότι από τον Δήμο Κοζάνης υποστηρίζουν ότι για την Κοζάνη, θα μιλήσω για την Κοζάνη τώρα, ο Υπουργός τους είπε ότι η Κοζάνη από την διαδικασία συνένωσης θα βγει ενισχυμένη στον αριθμό και στην ποιότητα των τμήματων της. Μάλιστα. Μένει όμως να το δούμε αυτό. Θα το παραλαμβάνω, όλες αυτές οι κουβέντες είναι λόγια του αέρα μέχρι να έχουμε στα χέρια μας το χαρτί του σχεδίου. Σημασία έχει να γίνει το καλύτερο για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Και το ΤΕΙ. Ακριβώς. Το καλύτερο. Τώρα για την Κοζάνη, για την Τολεμαίδα, για την Φλόρινα, την Καστοριά, αυτά έπονται. Σημασία έχει να γίνει το καλύτερο για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Ακριβώς. Τώρα, μιας και είμαστε στην Κοζάνη, να πω ότι επιβεβαιώθηκαν πλήρως οι πληροφορίες του σταθμού μας. Τις είχαμε μεταφέρει και στην εκπομπή μας πριν από λίγες ημέρες για την δημιουργία ενός νέου συνδυασμού, ο οποίος θα διεκδικήσει την ψήφο των δημοτών στις ερχόμενες δημοτικές εκλογές. Τι γίνεται, το όνομα του συνδυασμού, όλα αλλιώς. Είχαμε σήμερα την επίσημη ανακοίνωση του συνδυασμού. Επικεφαλής θα είναι ο κύριος Περικλής Αλιφέρης, είναι ο υποψήφιος δήμαρχος. Επιβεβαιώθηκαν λοιπόν οι φήμες, οι οποίες ναι, οι πληροφορίες μας. Εμείς δεν μιλούμε κατέλπι. Με φήμες, πληροφορίες, ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Μέχρι σήμερα, μέχρι να ανακοινωθεί, υπήρχαν αυτές οι πληροφορίες, ναι, βεβαίως, οι φήμες. Εμείς είχαμε μεταφέρει πληροφορίες. Στην περιοχή. Όνομα συνδυασμού λοιπόν όλα αλλιώς. Mm-hmm. Επικεφαλής υποψήφιος δήμαρχος ο κύριος Αλιφέρης. Ήρθε στη δημοσιότητα η ανακοίνωση δημιουργίας του συνδυασμού με τις γραμμές προτεραιοτήτων τους. Mm-hmm. Και επίσης την ανακοίνωση αυτή και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου συνδυασμού υπογράφουν αρκετά άτομα. Θέλω να ξεχωρίσουμε ότι δεν μιλούμε για ανακοίνωση υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, μιλούμε για υπογραφή ανθρώπων οι οποίοι συνυπογράφουν την διακήρυξη του συνδυασμού. Την ιδρυτική υπάρχει διαφορά, διακήρυξη έτσι. Του συνδυασμού, βέβαια. Στις επόμενες ώρες και ημέρες θα έχουμε την ευκαιρία και από τα ίδια τα μέλη του συνδυασμού να ενημερωθούμε για το ποιο είναι το διεκδικητικό πλαίσιο, για τον λόγο της συμμετοχής, αλλά και για τις προτεραιότητές τους για την διεκδίκηση της ψήφου των πολιτών στις δημοτικές εκλογές του Δήμου Κοζάνης. Παραλαμβάνω, συνδυασμός όλα αλλιώς, υποψήφιος δήμαρχος Περικλής Αλιφέρης, ξεχωρίζουμε στα ονόματα που συνυπογράφουν την διακήρυξη, την ιδρυτική του συνδυασμού και το όνομα του συναδέλφου Πάσχου Μανδραβέλη, γνωστός δημοσιογράφος, ο οποίος δραστηριοποιείται κυρίως στην Αθήνα, αλλά έρχεται η καταγωγή του από την περιοχή μας
είναι ένας από αυτούς που συνυπογράφουν την ανακοίνωση. Μάλιστα. Να κλείσουμε με κάτι διαφορετικό, με πολύ όμορφες εικόνες. Είναι το ωραίο ρεπορτάζ της ημέρας. Θα δούμε πλάνα από διαγωνισμό ρομποτικής για μαθητές που έγινε εδώ στην Κοζάνη. Εντυπωσιακές εικόνες που κατέγραψαν ο Απόστολος Γαϊτάς με την Θάρα του Γαλλή. Πάμε να δούμε. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη ο 5ος Περιφερειακός Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και με τη συμμετοχή μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από όλη τη Δυτική Μακεδονία να είναι μαζικότατη. Ο διαγωνισμός έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του 4ου Γενικού Λυκείου, όπου τα σχολεία παρουσίασαν στον κόσμο τα έργα που ετοίμασαν οι ομάδες ρομποτικής από δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια. Πολλά περισσότερα για τη διοργάνωση είπε στον ΦΛΑΣ ο επίκουρος καθηγητής στο τμήμα Μηχανικό Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνίων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Μινάς Δασιγέννης. Κύριε Δασιγέννη, για πείτε μας λίγο πού βρισκόμαστε σήμερα και τι βλέπουμε εδώ. Σήμερα βρισκόμαστε στο 4ο Λύκειο Κοζάνης και διοργανώνεται από μας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Πρώτο Εργαστηριακό Κέντρο Κοζάνης, ο 5ος Περιφερειακός Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής. Έχει μια μεγάλη θεματολογία για κάθε ηλικία, για μικρά παιδιά του Δημοτικού, για παράδειγμα, αντιμετωπίζουν θέματα σχετικά με τα νησιά, με το Αιγαίο, πώς θα λύσουν πρακτικά προβλήματα, όπως για παράδειγμα το νερό, πώς θα το αφαλατώσουν. Μετά, μεγαλύτερες ηλικίες ασχολούνται και με τον Άρη, πώς θα επικύσουμε αυτόν τον πλανήτη. Βρίσκουμε παιδιά του γυμνασίου που έχουν κατασκευές για ποδόσφαιρο, παίζουν ποδόσφαιρο και μεγαλύτερες ηλικίες όπου έχουμε τους δρόμους του κρασιού όπου δείχνουν πώς θα μεταφέρονται με ρομποτικά συστήματα στα φύλλα για να παρασκευαστεί το κρασί. Γιατί το να ασχολείται κάποιος με τη ρομποτική, εκτός από τις γνώσεις που έχει, που θα αποκομίσει σε φυσική, σε μαθηματικά και σε άλλα μαθήματα του STEM, αυξάνεται και η συνεργατικότητα και το problem solving, δηλαδή η επίλυση προβλημάτων. Γι' αυτό θέλουμε από τις μικρές ηλικίες ήδη να ασχολούνται με τη ρομποτική, ώστε μετά να έρθουν φοιτητές στα πανεπιστήμια και να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τον κλάδο που είναι λίγο πίσω σε σχέση με τις άλλες χώρες. Δηλαδή στα πανεπιστήμια και η έρευνα στη ρομποτική υστερεί σε σχέση με αντίστοιχα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Σήμερα η τηλεόραση του ΦΛΑΣ και η εκπομπή «Ο ΦΛΑΣ στους δρόμους» βρίσκεται στο 4ο γέλ της Κοζάνης και πιο συγκεκριμένα στον 5ο διαγωνισμό ρομποτικής των σχολείων της Δυτικής Μακεδονίας. Έχουμε αυξημένη συμμετοχή εδώ και μάλιστα αυτό το οποίο έχει κλέψει την παράσταση είναι τα ρομπότ που παίζουν ποδόσφαιρο. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Ζιούζιο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο και κριτής εδώ του αγώνα. Ναι, ναι, είναι ο 5ος διαγωνισμός. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στέκεται αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια της ρομποτικής. Μέσα από τη ρομποτική τα παιδιά μαθαίνουν να ανακαλύπτουν τόσο τάσεις στη φυσική, πράγματα πάνω στη φυσική, στη μηχατρονική, αλλά και στον προγραμματισμό σε πολύ πρώιμο βέβαια στάδιο, γιατί εδώ μιλάμε αυτή τη στιγμή για το ποδόσφαιρο σε παιδιά του Δημοτικού, από την τρίτη τάξη του Δημοτικού μέχρι την έκτη, τα οποία μέσα από τη διασκέδαση μαθαίνουν ταυτόχρονα να φτιάχνουν ένα ρομπότ και ταυτόχρονα ο ενθουσιασμός τους που διακατέχει όλη αυτή τη διαδικασία φαίνεται κιόλας στα πλάνα σας. Η συμμετοχή των παιδιών φέτος είναι κατά πολύ αυξημένη σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με την υπεύθυνη της διοργάνωσης, κυρία Τματζίδου, η οποία μας ενημέρωσε ότι συνολικά 37 σχολικές δομές έχουν λάβει μέρος στον 5ο διαγωνισμό ρομποτικής. Και πιο συγκεκριμένα μιλάμε για 23 δημοτικά, 11 γυμνάσια και 3 λύκεια. Είμαι υπεύθυνη της διοργάνωσης του Περιφερειακού Διαγωνισμού Δυτικής Μακεδονίας στην εκπαιδευτική ρομποτική. Είναι η 5η χρονιά που διοργανώνεται. Φέτος οι ομάδες έχουν αυξηθεί πάρα πολύ σε σχέση με πέρυσι. 23 ομάδες δημοτικού, 11 ομάδες γυμνασίου και 3 ομάδες λυκείου. Είναι μια πολύ σημαντική διοργάνωση για την περιοχή μας, γιατί οι μαθητές εμπλέκονται με δραστηριότητες καινοτόμες, πολύ σημαντικές, τους οποίους βοηθούν να αναπτύξουν δεξιότητες, να μάθουν προγραμματισμό, κατασκευή, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χαμό σήμερα στο 4ο γέλο, πολλοί κόσμοι. Ήταν μια επιτυχημένη διοργάνωση. Ήταν ο 5ος Περιφερειακός Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στη Δυτική Μακεδονία. Η ομάδα μας, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, στηρίζει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το διαγωνισμό αυτόν. Εθελοντές και από τα τρία τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής βρίσκονται σήμερα εδώ για να βοηθήσουν τόσο τα παιδιά, τους γονείς και τους κριτές σε ό,τι χρειαστούν.
Κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ συναντήσαμε τον Γιάννη Αρβανιτάκη, που είναι καθηγητής πληροφορικής στο πειραματικό δημοτικό σχολείο της Φλόρινας και στο δημοτικό της τοπικής κοινότητας Ιδρούσας, και ο οποίος μας παρουσίασε τις εκπαιδευτικές εργασίες των παιδιών. Τα παιδιά έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε όλες τις φάσεις, από την αρχή της δημιουργίας των ομάδων, από τις κατασκευές και από τη συμμετοχή σε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον που συναγωνίζονται, παρουσιάζουν στον κόσμο το έργο τους, και το θεωρώ είναι μια πάρα πολύ καλή εμπειρία. Το μάθημα της ρομποτικής δεν είναι ακόμη μάθημα στα σχολεία, σωστά? Όχι, δεν είναι. Είμαστε λίγο τυχεροί με την έννοια ότι στο πειραματικό δημοτικό σχολείο εμείς λειτουργούμε ως όμιλος ρομποτικής στα απογεύματα, οπότε τα παιδιά δεν είναι από το ίδιο σχολείο, είναι από όλα τα σχολεία της πόλης, έρχονται επειδή τους αρέσει η ρομποτική. Φέτος έχουμε πάρα πολλά παιδιά, δηλαδή 6 ομάδες στο πειραματικό. Μας βοηθάει πάρα πολύ η Παιδαγωγική Σχολή Φλόρινας. Σε αυτό το σημείο να σας ενημερώσουμε ότι ολόκληρο το ρεπορτάζ του Flash θα έχετε την ευκαιρία να το παρακολουθήσετε αυτή την 5η 21 Φεβρουαρίου στις 11.30 το βράδυ μέσα από την εκπομπή «Ο Flash στους δρόμους». Και μετά από αυτές τις πολύ όμορφες εικόνες να πάμε στην Φλόρινα και στο Σταύρο Γεωργούλα. Καλησπέρα, Σταύρο. Φωτεινή καλησπέρα και καλή εβδομάδα καλή από εβδομάδα. Φλόρινα. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα και στους φίλους τηλεθεατές. Να πω ότι ο καιρός ξεκίνησε πολύ καλά. Η εβδομάδα γενικά σε επίπεδο καιρού ξεκίνησε καλά. Έχουμε ηλιοφάνεια, έχουμε καλές θερμοκρασίες για τα δεδομένα της εποχής. Θα περάσω όμως και εγώ κατευθείαν στα της επικαιρότητας. Το Σάββατο λοιπόν είχαμε ενημέρωση των μελών του Συλλόγου Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών της ΠΕ Φλόρινας, μετά από δικό τους αίτημα από τον υπεύθυνο των γραφείων κτηματογράφησης της περιοχής, τον κύριο Γιώργο Καραγιαννίδη. Αυτό που εμείς κρατάμε και πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι γενικά η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ακινήτων είναι υποχρεωτική για όλους. Να ενημερωθεί λοιπόν ο κόσμος ότι μέχρι τις 14 Απριλίου είναι η διορία. Αυτό για τους κατοίκους εσωτερικού βέβαια, και τους κατοίκους του εξωτερικού έχουμε επιπλέον ένα τρίμηνο. Να ενημερώσουμε ότι πέραν των λογιστών που θα κληθούν να ανταπεξέλθουν στη διαδικασία συμμετέχουν και άλλοι ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως δικηγόροι, τοπογράφοι και μηχανικοί. Φαίνεται βέβαια ήδη από την έναρξη της διαδικασίας ότι υπάρχουν διάφορα προβλήματα, υπάρχουν αδήλωτα ακίνητα, και εδώ καλό είναι να επισημάνουμε ότι σε περίπτωση που δεν δηλώσει κάποιος το ακίνητό του, τότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να περάσει αυτό στο δημόσιο, στον έλεγχο του δημοσίου. Όσοι λοιπόν θέλουν λεπτομέρειες περισσότερες, καλό είναι να απευθύνονται ή στους λογιστές τους, ή σε αρμόδιους μηχανικούς, τοπογράφους μηχανικούς, είτε και σε δικηγόρους. Να αναφέρω εγώ απλά ότι το γραφείο κτηματογράφησης της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας, η διεύθυνσή του μάλλον είναι πλατεία Μεγάλου Αλεξάνδρου 5. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να βρουν λεπτομέρειες και εκεί. Από εκεί και πέρα θα περάσω στο συμβάν που πήρε πανελλήνιες διαστάσεις. Πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης σκοπής της Βασιλόπιτας του Επιμελητηρίου την Κυριακή. Εκεί είχαμε ένταση μεταξύ του εκπροσώπου της Μητρόπολης του Πάτρα Αναστάσιου και του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Φλόρινας του κ. Κώστα Σέλτσα. Τι έγινε, ήσουν εκεί παρόν εσύ? Δεν ήμουν παρόν γιατί ήμουν στην εκδήλωση βράβευσης για την οποία θα μιλήσω στη συνέχεια. Mm. Αλλά αυτό που ακούμε είναι ότι ο Πάτερ Αναστάσιος, αναφερόμενος προς τον κύριο Σέλτσα, προς το πρόσωπό του, δήλωσε ότι η Εκκλησία δεν έχει γενικά πρόβλημα με τον αμαρτωλό άνθρωπο. Αναφέρω κατευθείαν τα λόγια που χρησιμοποίησε, ναι, για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Έχει όμως πρόβλημα μεγάλο με την αμαρτία, και επειδή το αμάρτημα που τελέσατε, αναφερόμενος φυσικά στη συμφωνία, στην υπογραφή της συμφωνίας των Πρεσπών από πλευράς του κύριου Σέλτσα, ήταν δημόσιο, οφείλω δημόσια να σας ελέγξω. Το αμάρτημα της προδοσίας της πατρίδας μας είναι μεγάλο, οπότε προέτρεψε ο Πάτερ Αναστάσιος τον κύριο Σέλτσα σε δημόσια μετάνοια. Και κλείνοντας, είπε ότι καλό είναι να κάνουμε όλη προσπάθεια να σώσουμε τη Μακεδονία. Από την πλευρά του, ο κύριος Σέλτσας είπε ότι λυπάται για το συγκεκριμένο περιστατικό, είπε ότι ο ρόλος της Εκκλησίας γενικά είναι να διδάσκει αγάπη. Είπε οφείλω να σε ελέγξω. Είπε αυτό. Οφείλω να σας ελέγξω. Ναι. Έτσι ακριβώς είπε ο παπάς, σας προτρέπω σε δημόσια μετάνοια, οφείλω να σας ελέγξω δημόσια γιατί το αμάρτημα που τελέσατε ήταν δημόσιο. Ο κύριος Σέλτσας λοιπόν είπε ότι ο συγκεκριμένος ιερέας και στο παρελθόν, πιο συγκεκριμένα στο συλλαλητήριο που έγινε εδώ για τη Μακεδονία, έχει δείξει δείγματα τραμποκισμού, είχε κρεμάσει αυγά έξω από την πόρτα του γραφείου του, και αυτό, όπως τόνισε ο βουλευτής, είναι ενδεικτικό του ήθους και του ύφους. Παράλληλα, βέβαια, κάλεσε και τον Μητροπολίτη να λάβει θέση, συμπληρώνοντας ότι άλλοι διχασμοί δεν μας πρέπουν. Δεν θα πω περισσότερο, ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Βέβαια. Φωτεινή, απλά το συμβάν είναι ενδεικτικό της πόλωσης που επικρατεί με επίκεντρο την υπογραφή της συμφωνίας των Πρεσπών. Από εκεί και πέρα, την Κυριακή είχαμε μια πολύ μεγάλη και σημαντική εκδήλωση. Η εκδήλωση της βράβευσης των διακριθέντων αθλητών της ΠΕ Φλόρινας από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Εκεί συνολικά βραβεύτηκαν πάνω από 170 μαθητές. Το παρόν έδωσαν σχεδόν όλοι οι αυτοδιοικητικοί φορείς. Ήταν παρόν και ο Περιφερειάρχης, ο κ. Θόδωρος Καρυπίδης, κατάμεστη γενικά αίθουσα Θόδωρος Αγγελόπουλος. Και μάλιστα να πούμε ότι τα περισσότερα από τα παιδιά δεν μπόρεσαν να έρθουν. Παρ' όλα αυτά είχε πάρα πολύ κόσμο, λόγω αγωνιστικών υποχρεώσεων βέβαια λείπανε τα παιδιά. Νομίζω ότι ο αριθμός και μόνο είναι ενδεικτικός
του πολύ ψηλού επίπεδου των αθλητών της Φλόρινας, ειδικά στα ατομικά αθλήματα. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους και καλή επιτυχία και στη συνέχεια. Και κλείνοντας, να δώσω κι εγώ, σύμφωνα και με το προηγούμενο ρεπορτάζ, τα συγχαρητήριά μου στις ομάδες του ομίλου ρομποτικής πολυμήχανη κατασκευαστές του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Φλόρινας, αλλά και στην νεοσύστατη ομάδα, το τμήμα το νεοσύστατο ρομποτικής του Δημοτικού Σχολείου Ιδρούσας. Δύο από τις ομάδες, 7 ήταν συνολικά, όπως αναφέρθηκε, αν δεν κάνω λάθος, και στο ρεπορτάζ, κατέκτησαν τις πρώτες δύο θέσεις και θα συμμετέχουν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο στις 23 Φλεβάρι στην Αθήνα. Κάθε επιτυχία να ευχηθούμε στα παιδιά και φυσικά. Νομίζω ότι είναι από τις κινήσεις αυτές, από τις πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν την περιοχή μας. Μακάρι να γυρίσουν και από την Αθήνα με κάποιο βραβείο. Αυτά. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, μαθητές και αθλητές. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Σταύρο. Καλή συνέχεια σε όλους και καλή εβδομάδα και πάλι. Καλό απόγευμα. Εμείς θα μείνουμε στην Φλόρινα και πάμε να δούμε τις βραβεύσεις των αθλητών. Αθλητές που διακρίθηκαν σε όλα τα αγωνίσματα βράβευσε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο Φλόρινας, αίθουσα Θόδωρος Αγγελόπουλος. Πρόκειται για αθλητές που έχουν κοινό χαρακτηριστικό την καταγωγή τους από περιοχές της Φλόρινας. Βραβεύει σήμερα τους αθλητές της Φλόρινας που διακρίθηκαν σε πανελλήνιο, ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο. Και μέσα από τις διακρίσεις τους στον αθλητισμό, οι νέοι αυτοί της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας δείχνουν σε όλους εμάς το δρόμο της αγωνιστικότητας, διεκδικώντας και πετυχαίνοντας τους στόχους τους. Σήμερα η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας βραβεύει αυτούς τους αθλητές, οι οποίοι εκπροσώπησαν επάξια την περιοχή. Συγχαίρω τον Περιφερειάρχη της Δυτικής Μακεδονίας και τον Αντιπεριφερειάρχη της Ενότητος της Φλωρίνης για την εκδήλωση αυτή που κάνανε, να τιμηθούν ιδιαιτέρως εκείνοι οι οποίοι διακρίθησαν στις αθλητικά τους εκ της Δυτικής Μακεδονίας και ιδιαιτέρως εκ της Φλωρίνης. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας στο πλαίσιο της προσπάθειας να προάγει και να ενισχύσει την ιδέα του αθλητισμού. Σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα για ξεχωριστές νέες και ξεχωριστούς νέους. Μας θυμήσατε και σας θυμάμαι. Και αυτή εδώ η εκδήλωση είναι μια ομόφωνη, ομόθυμη απόφαση όλου του Περιφερειακού Συμβουλίου, όλων των παρατάξεων. Και αυτό δείχνει ότι οι δικές σας επιδόσεις μας οδηγούν εμάς σε ομόφωνες αποφάσεις. Κάτω από αντίξωες συνθήκες, μέσα στην Ελλάδα της κρίσης, κάτω από δυσκολίες και για εσάς και για τους γονείς σας, που δυστυχώς η πολιτεία δεν μπορεί και να συνδράμει πολύ για να στηρίξει τις προσπάθειές σας και σε υποδομές, αλλά πολλές φορές θυμάμαι και στο γραφείο εργοταθλητές που δεν μπορούν ακόμη και να πάνε να αγωνιστούν οι σεβασμότητες στο εξωτερικό τα παιδιά. Εσείς στο πείσμα των καιρών προσπαθήσατε και ξεχωρίσατε. Και ως ξεχωριστοί παίρνουμε δύναμη από τη δύναμή σας. Παράδειγμα από τις επιδόσεις σας. Και θέλουμε όλοι μαζί, με εσάς μπροστάριδες, τους νέους και τις νέες, με το αγωνιστικό σας πνεύμα, το πνεύμα των Ολυμπιακών ιδεωδών, που δείχνει το δρόμο της ευγενούς άμυλας, της συνεργασίας και της φιλίας μεταξύ όλων των λαών του κόσμου. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αναγνωρίζοντας τη σημασία του ΕΦ αγωνίζεστε, στέλνει σήμερα ένα μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Σε μια εποχή που έχει ανάγκη από ανθρώπους και φορείς που αποτελούν πρότυπα και θα σπρώξουν μπροστά την κοινωνία μας και ειδικά τους νέους. Οι νεαροί αθλητές που βραβεύτηκαν κατάφεραν να διακριθούν τόσο σε πανελλήνιο όσο και σε διεθνές επίπεδο. Και πάμε στην Καστοριά και στο Θανάση Μπατσόπουλο. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα, Φωνή. Καλησπέρα σε εσένα και τους τηλεθεατές. Να πούμε λοιπόν από Καστοριά πως το Σαββατοκύριακο πέρασε, πολλές πίτες από συλλόγους κόπηκαν αυτό το Σαββατοκύριακο. Δεν μπορούμε να τις μετρήσουμε, ούτε βέβαια μπορούσαμε να τις παρακολουθήσουμε όλες. Η εβδομάδα όμως που πέρασε έχει και κάποιο άλλο ενδιαφέρον εξαιτίας του ιού της γρίπης. Έξαρση σημείωσε η γρίπη και στο νομό Καστοριάς και περισσότερο
στους μαθητάς την εβδομάδα που μας πέρασε, στους μαθητάς της πρωτοβάθμιας και στα νηπιαγωγεία. Στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, 200 μαθητές και μαθήτριες απουσίαζαν από τα μαθήματα. Προοδευτικά δε, αυτά, μεγάλος αριθμός αυτός σε 350. Μαθητές οι οποίοι βέβαια τα ταλαιπωρούνταν από υψηλούς πυρετούς. Να πούμε επίσης ότι στο νοσοκομείο νοσηλεύτηκαν αρκετοί ασθενείς από τη γρήπη H1N1. Πολλοί από αυτούς έφυγαν στα σπίτια τους, πολύ λίγοι δε από αυτούς έμειναν για θεραπεία περισσότερο από 3 μέρες. Μάλιστα. Αυτά για τον ιό της γρήπης. Να πάμε σε μια τελευταία είδηση. Στην εκδήλωση που πραγματοποίησαν οπαδοί των Ελλήνων Συνέλευσης σε ξενοδοχείο της πόλης, παρουσιάστηκαν οι θέσεις και η ιδρυτική διακήρυξη και οι προγραμματικές δηλώσεις του πολιτικού φορέα των Ελλήνων Συνέλευση. Όλων οι ομιλίες εστιάστηκαν στο σύνθημα ότι ο πολιτικός φορέας των Ελλήνων Συνέλευσης δηλώνει παρόν σε κάθε εκλογική διαδικασία που θα ακολουθήσει, ενώντας βέβαια τις εθνικές εκλογές, τις τοπικές εκλογές και τις ευρωπαϊκές εκλογές. Συμπερασματικά, Φωτεινή, να πούμε ότι άλλο ένα ακόμα προστίθεται στα πολλά που υπάρχουν στην Ελλάδα και θα συμμετέχουν στις εκλογές. Μάλιστα. Αυτά, Θανάση. Αυτά από Καστοριά. Καλή συνέχεια, Φωτεινή. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και σε σένα, Θανάση. Εμείς θα μείνουμε στην Καστοριά και πάμε να δούμε ένα βίντεο από τις βραβεύσεις των μαθητών που είχαμε εκεί από σε διαγωνισμό έκθεσης. 10η συνεχόμενη χρονιά, ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικάνορα έδωσε βήμα στους μαθητές της 5ης και της 6ης τάξης των δημοτικών σχολείων της περιοχής για να εκφράσουν μέσα από τις εκθέσεις για το πώς βιώνουν διάφορα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα είτε στην ζωή τους είτε στην περιοχή μας. Στο διαγωνισμό πήραν μέρος 270 μαθητές και μαθήτριες από όλα σχεδόν τα σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, ενώ η εκδήλωση βράβευσης των παιδιών που διακρίθηκαν έγινε στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα του Ιερού Ναού του Αγίου Νικάνορα. Ο πατέρας Ελευθέριος Σιτηλίδης συνεχάρει τα παιδιά που βραβεύτηκαν καθώς επίσης και όσα συμμετείχαν, ενώ όπως χαρακτηριστικά είπε, αξία έχει η συμμετοχή. Παράλληλα, συνεχάρει και τους εκπαιδευτικούς που βοήθησαν τα παιδιά για να συμμετέχουν σε αυτό τον διαγωνισμό, αλλά και τους γονείς που στηρίζουν τις προσπάθειες των παιδιών τους. Εμείς οι μεγάλοι ξεχάσαμε να πάμε. Να εκτιμάμε και δυστυχώς άξονάς μας είναι μόνο η ψυχή, η λογική και η ιδιοτέλεια. Τα παιδιά μας γίνανε οι δάσκαλοι σε εμάς. Μας διδάσκουνε και μας θυμίζουν ξανά τις αξίες του παρελθόντος, τις αξίες που στηρίζουν η μία κοινωνία. Ας ακούσουμε τα παιδιά μας με τα αυτιά της ψυχής μας, ας αφιερώσουμε σε αυτά λίγο από το χρόνο μας, ίσως θα είναι πιο ωφέλιμος και ευεργετικός για όλους μας. Η φετινή χρονιά είναι η 10η συνεχόμενη χρονιά που πραγματοποιείται αυτός ο διαγωνισμός, 5ης και 6ης τάξης του Δημοτικού Σχολείου, και φέτος η συμμετοχή είναι υψηλά, είναι 17 σχολεία, δημοτικά σχολεία που πήραν μέρος, και πριν 267 μαθητές έλαβαν μέρος σε αυτήν την έκθεση. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι και για την Επιτροπή να μπορέσει να ξεχωρίσει τις εκθέσεις ήταν πάρα πολύ δύσκολα και τα συγχαρητήρια και τα μπράβο ξεχωρίζουν σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν. Αυτή είναι η αξία, η ωφέλεια, η εμπειρία της συμμετοχής μας στο διαδρομό της έκθεσης και αυτή είναι που θα μας συνοδεύει σε όλη μας ζωή. Ο σκοπός από την αρχή της έκθεσης ήταν να μάθουμε, να συμμετέχουμε, να παλεύουμε, να αγωνιζόμαστε. Δεν έχει σημασία, θα πούμε, πρώτοι, να τα νικήσουμε, να τα πάρουμε το πρώτο βραβείο. Σημασία έχει να συμμετέχουμε σε κάθε προσπάθεια που σκοπό έχει να ωφεληθούμε πνευματικά, να ωφεληθούμε κοινωνικά. Με τη συμμετοχή μας κοινωνικά, αλλά πνευματικά με τις γνώσεις μας και την απόδοσή μας πάνω στον γραφό. Και είτε με τη βοήθεια των δασκάλων μας, είτε με τη βοήθεια των γονέων μας, να μάθουμε, να αγωνιζόμαστε και να συμμετέχουμε στα κοινά.
Αυτός ήταν και είναι ο σκοπός και εμείς είμαστε βαθιά συγκεκριμένοι γιατί συμμετέχουν τα παιδιά και με τη βοήθεια του δασκάλου και με τη βοήθεια του γονέων. Γι' αυτό και πάλι θα μας συγχαρητήρια και μεγάλο ευχαριστώ και από τους γονείς και τους δασκάλους που σας επιτρέπουν να συμμετέχουν. Οι μαθητές που διακρίθηκαν ήταν πρωτοβραβείο Ειρήνη Χριστίνα Αργυρίου από το Δημοτικό Σχολείο Μέσο Ποταμίας, δεύτερο βραβείο στον Σημαίο Νάσιο του 4ου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς και τρίτο βραβείο Βασιλική Παπά από το Δημοτικό Σχολείο του Δυσπηλιού. Τα τρία παιδιά που βραβεύτηκαν δόθηκε από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Αγίου Νικάνορος ένα χρηματικό ποσό, ενώ σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στο διαγωνισμό έκθεσης απονεμήθηκε επένδυση συμμετοχής. Χαιρετισμό τέλος στην εκδήλωση απίφθηναν ο προϊστάμενος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κ. Μπουτσιάδης, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Καστοριάς κ. Μαρία Αντωνίου, ενώ το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν πολλοί γονείς και εκπαιδευτικοί. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πάτερ Ελευθέριο για άλλη μια φορά για την πρωτοβουλία την οποία ανέπτυξε. Να τονίσουμε ότι το έργο της εκπαίδευσης δεν αφορά μόνο την πολιτεία, αφορά την Εκκλησία, αφορά τους φορείς και όλους τους πολίτες οι οποίοι εμπλέκονται με τον τρόπο τους στο έργο το οποίο θέλουμε να έχουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Προφανώς οι διαγωνισμοί μας φέρουν σε ένα σκεπτικό όπου βάζουμε τα παιδιά σε δοκιμασίες, ίσως κάποιοι να σκέφτονται ότι αυτές οι δοκιμασίες είναι εις βάρος άμων δραστηριοτήτων, όμως η τόση μεγάλη συμμετοχή, αυτή η διάθεση το να δείξουμε την ατομικότητά μας, το να προσθέσουμε και εμείς με τον τρόπο μας ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, αποδεικνύει ότι έχει τόπο και λόγο μια τέτοια δραστηριότητα. Εύχομαι στην επέκταση αυτών των δραστηριοτήτων. Θερμά λοιπόν συγχαρητήρια σε όλους, συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά μας που μετέχουν, που συμμετέχουν, που καταφέρνουν, που αριστεύουν. Και σε αυτούς που δεν τα κατάφεραν να μπουν ουσιαστικά στα βραβεία, θέλω να πω σε αυτά τα παιδιά ότι η προσπάθεια επιβραβεύεται, αρκεί να συνεχιστεί. Θα ήθελα να συγχαρώ τον Εφημέριο του Ναού, Πάτερ Ελευθέριο, να συγχαρώ και τα παιδιά που πήραν μέρος σε αυτό το διαγωνισμό και ιδιαίτερα τα παιδιά που βραβεύτηκαν. Σε αυτό το σημείο θα περάσουμε σε διαφημίσεις. Όταν επιστρέψουμε, θα είναι μαζί μας ο κύριος Παναγιώτης Αργιανίδης. Είναι επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε εδώ στην ώρα αιχμής και πάμε στα Γρεβενά και στο Χρήστο Μίμη. Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα, Φωτεινή. Καλησπέρα στους τηλεθεατές. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε σε όλους. Mm-hmm. Από τα ηλιόλουστα Γρεβενά. Είχαμε πολλές εκδηλώσεις τις προηγούμενες ημέρες. Πολύ χωρί, Φωτεινή, θα έλεγα. Κοπές βασιλόπιτων. Εντάξει, είναι εποχή τους τώρα. Είναι ημέρες τέτοιες, ναι. Είχαμε επίσης χθες, Φωτεινή, να σου πω και μία σύσκεψη για το θέμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Δημάρχου, μάλιστα, του κυρίου Γιώργου Δασταμάνη, και στην οποία συμμετείχαν ο βουλευτής Γρεβενών, ο Χρήστος Μπιάλας, ο αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Βαγγέλης Σημαδράκος και ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης και εκ νέου πάλι στην ίδια θέση ο κύριος Αντώνης Δασκαλόπουλος. Ναι. Ο Δήμαρχος Γρεβενών, όπως προείπα, ήταν εκεί οι πρόεδροι του επιμελητηρίου ο Νίκος Ράμος και του εμπορικού συλλόγου Κώστας ο Δημάδης, και υπήρχαν επίσης και εκπρόσωποι του ΤΕΗ, του παραρτήματος Γρεβενών, και η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και συμφώνησαν όλοι με αυτή, η οποία έχει πάρθει το 2018, προτείνει την δημιουργία δύο σχολών, μια σχολή οικονομικών σπουδών, δηλαδή την ήδη υπάρχουσα, αλλά με τη μορφή βέβαια την πανεπιστημιακή, όταν θα και εφόσον συμβεί, με τρία τμήματα, οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων, εφαρμοσμένη. Αυτά τώρα ποιος τα προτείνει αυτά, Χρήστο? Ήταν μια σχετική απόφαση που είχε πάρθει από το Δημοτικό Συμβούλιο. Από Γρεβενών. Το Δημοτικό Συμβούλιο είχε πάρθει, ναι, απόφαση για το πόσα τμήματα. Μάλλον το ήδη υπάρχον τμήμα, Φωτεινή, ναι, αλλά επειδή θα γίνεται πανεπιστημιακό, ζητά να έχει
την οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων, εφαρμοσμένη πληροφορική και στατιστική και ασφαλιστική επιστήμη. Μάλιστα. Να ενταχθούν στη σχολή, εάν ονομαστεί σαν Πανεπιστήμιο Οικονομικών Σπουδών. Μάλιστα. Αυτό είναι. Και σε περίπτωση για μελλοντική, αν θέλει, έναρξη λειτουργία, μια άλλη σχολή προτείνουν ή γεωλογία ή δασολογία, και βέβαια αυτή θα γίνει συνεκτίμηση και σε αυτή την περίπτωση του αντίστοιχου κόστου. Ναι. Αυτά έβγαλε η σύσκεψη, γιατί πολλής λόγος γίνεται και λένε ότι δεν παίρνουν θέση τα Γρεβενά ή δεν μιλάνε τα Γρεβενά, δεν λένε κάτι τα Γρεβενά. Και αυτό έχει το λόγο, το σκοπό, αν θέλει, ότι είναι η χθεσινή σύσκεψη. Στο μεταξύ, να σου πω ότι είχαμε σήμερα την παρουσίαση του ονόματος και του λογοτύπου του συνδυασμού του κυρίου Κώστα Παλάσκα, mm-hmm. του Προέδρου του Δασκάλων και Νηπιαγωγού του Νομού Γρεβενών. Και είχαμε και πριν από λίγα λεπτά, το ένα μετά το άλλο δηλαδή, μία είδηση ήρθε μετά την άλλη, είχαμε και την παρουσίαση των πρώτων 17 υποψηφίων που μετέχουν σε αυτόν τον συνδυασμό, ο οποίος λέγεται Ανατροπή και Αναγέννηση για τα Γρεβενά μας. Και τώρα σε ό,τι αφορά Φωτεινή, την αθλητική πορεία του Σαββατοκύριακου, δεν θα ρωτήσει κάτι? Ξέρω, γνωρίζω ότι ο Πρωτέας νίκησε. Μάλιστα. Εκτός το γνωρίζω. Α, μάλιστα, είσαι πάρα πολύ καλά ενημερωμένη και μπράβο σου. Είμαι καλά ενημερωμένη γιατί μπαίνω στο site, το είδα στο blog, στον Αετό, Χρήστο, χθες. Πολύ ωραία κάνει. Πολύ ανέβασες ωραία. Και κοπή πίτας, αν δεν κάνω λάθος, θυμάμαι καλά. Δεν ήταν ακριβώς κοπή πίτας, ήταν ένα γεύμα που παρέθεσε η διοίκηση και ειδικότερα ο πρόεδρος του Πρωτέα, με αφορμή την ονομαστική του εορτή που είχε πριν από μερικές ημέρες, επέλεξε την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου και παρέθεσε ένα γεύμα στους παίκτες της αντρικής ομάδας. Και βέβαια νίκησε, όπως προείπε, Σωτινή μέσα στα τρίκαλα της ομάδας των Ίκαρων Τρικάλων και παραμένει μόνος του στην κορυφή. Δύσκολο πράγμα η κορυφή. Εντάξει, όταν πρόκειται για ομάδα είναι και απολαυστικό να ανεβαίνεις και όταν μένεις και στην κορυφή είναι ακόμα καλύτερο μετά από τόσο κόπο. Και να σας πω επίσης, Σωτινή, ότι αύριο στις 5 το απόγευμα στην αίθουσα της αδελφότητας η Αγία Βαρβάρα θα μιλήσει η θεολόγος, η κυρία Ιουλία Χατζηδάκη, έχει ξανάρθει εδώ στην περιοχή μας, με θέμα μήνυμα από την Αποκάλυψη, μια εκδήλωση στην οποία είμαι σίγουρος ότι πολλοί που είναι φίλοι της χριστιανικής αδελφότητας η Αγία Βαρβάρα θα την παρακολουθήσουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Φωτεινή. Μάλιστα. Αυτά, Χρήστο. Αυτά, Φωτεινή, για την ώρα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό σου απόγευμα. Εμείς θα έρθουμε εδώ στο στούντιο τώρα της ώρας αιχμής. Έχουμε πολύ καλή παρέα, έχουμε εκλεκτή παρέα. Είναι μαζί μας, όπως σας προείπα, είναι ο επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ο κύριος Παναγιώτης Αριγιαννίδης. Καλησπέρα, κύριε Αριγιαννίδη. Καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που είστε εδώ μαζί μας, γιατί πραγματικά γίνεται πολύ καλή δουλειά εκεί στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και θέλουμε όσο περισσότερο γίνεται να προβάλλουμε όλες αυτές τις σημαντικές διακρίσεις και επιτυχίες. Και ειδικά φυσικά του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, που είστε και υπεύθυνος. Να πάμε λοιπόν, ήθελα όταν ήρθατε, σας είπα ότι θέλουμε να μιλήσουμε για το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020. Και μου λέτε ότι έχουν γίνει πολλά σημαντικά και εκτός αυτού του προγράμματος. Οπότε να ξεκινήσουμε λοιπόν από την δουλειά που γίνεται εκεί στο Πανεπιστήμιο. Θέλετε να ξεκινήσουμε το πρόγραμμα Ορίζοντας και να τα πούμε εν συνεχεία? Πώς θέλετε? Θα έλεγα ότι να ξεκινήσουμε λέγοντας κάποια βασικά στοιχεία. Παρακαλώ. Και κάποιες βασικές πληροφορίες για τον Ορίζοντα. Γιατί είναι ο βασικός μοχλός χρηματοδότησης στην Ευρώπη και είναι ο μεγαλύτερος μοχλός χρηματοδότησης για την έρευνα και την τεχνολογία. Και είναι πολύ σημαντικό ότι οι προτάσεις και τα έργα που εγκρίνονται εκεί είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικά. Κάτι που δίνει περισσότερη αξία, ας το πούμε, στην προσπάθεια που κάνουμε εδώ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ως ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο, που διεκδικούμε και καταφέρνουμε να έχουμε χρηματοδότηση μέσα σε ένα τέτοιο ανταγωνιστικό πλαίσιο. Mm-hmm. Στον Ορίζοντα λοιπόν 2020 σχηματίζονται κοινοπραξίες οι οποίες διεκδικούν χρήματα σε συγκεκριμένες ερευνητικές ενότητες και χώρους σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μετά από μια κρίση των προτάσεων αποφασίζεται ποιες προτάσεις θα γίνουν έργα σε ένα βάθος συνήθως τριετίας, και έτσι δίνεται στην κοινοπραξία χρηματοδότηση για να επιτεύξει τους σκοπούς. Όταν λέτε βάθος τριετίας, δηλαδή μιλάμε για ένα χρονοδιάγραμμα, δηλαδή γίνεται η έγκριση, είστε στο πρόγραμμα και σε βάθος τριετίας γίνεται, πώς γίνεται, κύριε Σαριγιαννίδη? Στη φάση της προετοιμασίας κατατίθεται μαζί με όλα τα υπόλοιπα και ένα χρονοδιάγραμμα.
όπου η κοινοπραξία αποφασίζει. Βλέπουμε φωτογραφίες εδώ, κύριε Σεργιανίδη. Βεβαίως. Η κοινοπραξία αποφασίζει πόσο χρόνο χρειάζεται για να φέρει εις πέρας το ερευνητικό έργο. Ναι. Συνήθως μιλάμε για έργα που διαρκούν από 2-3 έτη. 2-3 έτη. Να πάμε λοιπόν ένα χρόνο πίσω. Και για την πρόταση που καταθέσατε και η οποία συγκαταλέχθηκε ανάμεσα στις 4 εγκεκριμένες. Πάμε λοιπόν πίσω να μου πείτε πόσο καιρό, μάλλον να ξεκινήσουμε πριν καταθέσετε την πρόταση, πώς ξεκίνησε και φτάσατε να καταθέσετε την συγκεκριμένη πρόταση. Ναι, πολύ σημαντική παρατήρηση αυτή, γιατί όλος αυτός ο αγώνας και η επιτυχία απαιτεί μια πολυετή προετοιμασία, κόπο, τεχνογνωσία και πολύ καλή, ας το πούμε, μίξη στην ομάδα εργασίας. Και πολύ καλό συντονισμό. Και πολύ καλό συντονισμό, φυσικά. Νομίζω ότι είναι απαραίτητος μαζί με την δουλειά. Και χαιρόμαστε πολύ που το συγκεκριμένο έργο, το SPIAR, που εγκρίθηκε πέρσι, το συντονίζει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, όπου μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνονται 16 εταίρεια από όλη την Ευρώπη. 16, ναι. Μεγαθύρια στο χώρο της ενέργειας, όπως η Schneider Electric, αλλά και η ΔΕΗ από την Ελλάδα και το συντονίζουμε εμείς. Είμαστε πραγματικά περήφανοι γι' αυτό. Είναι το μοναδικό έργο Ορίζοντα 2020 που συντονίζει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και είναι σημαντικό για ένα τέτοιο έργο που συνδέει τη βασική τεχνογνωσία και την ιδιάζουσα, ας πούμε, περίπτωση της περιοχής, την ενέργεια, με κάτι το οποίο είναι πρωτοποριακό καινοτομό. Μιλήστε μας λίγο γι' αυτό. Ουσιαστικά μιλάμε για μια πλατφόρμα άμυνα σε κυβερνοεπιθέσεις που στοχεύουν στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό που λέμε smart grid δηλαδή. Πλέον στην Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο τα παλιά παραδοσιακά δίκτυα αναπτύσσονται και γίνονται έξυπνα. Αλλά η ευφυΐα πολλές φορές συνοδεύεται από ευπάθειες στην ασφάλεια με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κενά ασφαλείας αλλά και ευκαιρίες σε κακόβουλους επιτιθέμενους να δημιουργήσουν διαφόρων ειδών, να το πούμε, ζημιές. Από μία κακή λειτουργία, μία μη διαθεσιμότητα μίας παραγωγικής μονάδας, ας πούμε, μέχρι και την απώλεια ανθρώπινων ζώων, αν αυτό συνδυαστεί, για παράδειγμα, σε περίοδο ψύχους, όπου μία ολόκληρη περιοχή, μία πόλη θα μπορούσε να είναι σε blackout για μερικές μέρες. Οπότε λέτε ότι οι προτάσεις σας και όλο αυτό που δουλεύετε αφορά στην προστασία. Ανίχνευση επιθέσεων, προστασία και ένα ακόμη βήμα το οποίο έρχεται μετά είναι όλο εκείνο το νομικό πλαίσιο το οποίο απαιτείται έτσι ώστε ο αμυνόμενος, το θύμα ας το πούμε της επίθεσης, καταφεύγει νομικά στα δικαστήρια έτσι ώστε να ζητήσει αποζημίωση και από εκεί πέρα να προβεί σε οποιοδήποτε νομικό, ας το πούμε, νομική συνέπεια απέναντι στον επιθέμενο. Είναι αυτό που βλέπουμε και τελευταία, το συναντάμε όλο και πιο συχνά, δεν ξέρω, συγχωρέστε με, αλλά έτσι όπως το σκέφτομαι τώρα, είναι αυτό που βλέπουμε όλο και πιο συχνά τελευταία, επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, σε εταιρείες, σε μεγάλες εταιρείες ή και μικρότερες, και μετά ζητάνε κάποια λύτρα ούτως ώστε να μπορέσουν να κινηθεί η εταιρεία ξανά. Είναι κάπως έτσι, σε μικρότερη κλίμακα. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ειδικά στη δική μας την περίπτωση μιλάμε για κρίσιμες υποδομές. Κρίσιμες υποδομές σημαίνει ότι υπάρχει μία υποδομή όπου έχει άμεση συνέπεια στους κρίσιμους θεσμούς ενός κράτους. Ας πούμε, η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας είναι ένας κρίσιμος θεσμός. Βέβαια. Όπου αν αυτό διαταραχθεί, σημαίνει ότι μια τρομοκρατική επίθεση μπορεί να έχει πετύχει, μια δημοκρατική κυβέρνηση μπορεί να πέσει ή ακόμη και να αμφισβητηθεί ένα συγκεκριμένο καθεστώς. Δηλαδή, δεν μιλάμε απλά για μια επίθεση που έχει στόχο να κάνει μια ζημιά, να ρίξει για λίγο ένα website, ας πούμε, μια ιστοσελίδα ή οτιδήποτε. Μπορεί να απειλήσει ανθρώπινες ζωές και από εκεί πέρα να απειλήσει όλους τους δημοκρατικούς θεσμούς ενός κράτους. Και βέβαια, ακούγοντάς σας τώρα, μου έρχονται στο νου όλα όσα ακούμε τελευταία και τον πόλεμο εντός εισαγωγικών που γίνεται μεταξύ μεγάλων κρατών και δυνάμεων μέσα από τον κυβερνοχώρο. Και πραγματικά σας ακούω έτσι, είμαι εκστασιασμένη γιατί δεν γνωρίζω και πολλά. Οι γνώσεις μου περιορίζονται εκεί μεταξύ Facebook, Instagram και Google και πραγματικά θαυμάζω την επιστήμη σας. Λοιπόν, αυτά πριν ένα χρόνο, κύριε Σαριγιαννίδη. Αυτά πριν ένα χρόνο. Ακριβώς μετά από ένα χρόνο τώρα,
στα τέλη του Γενάρη, άλλη μία επιτυχία του τμήματός σας. Μιλήστε μας λίγο και για αυτήν την διάκριση. Είμαστε πραγματικά πάλι στα πλαίσια του 2020. Ναι. Είναι πάλι ορίζοντας 2020, ναι. Ανταγωνιστικό έργο σε πάρα πολύ ανταγωνιστικό topic, δηλαδή θεματολογία. Μόνο 2 προτάσεις έγιναν δεκτές από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο συγκεκριμένο αντικείμενο και μάλιστα απέναντί μας είχαμε κολοσσούς στην ενέργεια όπως η ABB και η Siemens και η Ericsson. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά καταφέραμε να λάβουμε μια χρηματοδότηση 8 εκατομμύρια ευρώ συνολικά στην κοινοπραξία. Μια χρηματοδότηση που είναι από τις μεγαλύτερες που μπορεί να διεκδικηθεί στον ορίζοντα 2020. Το αντικείμενο έχει κάποια κοινά σημεία με αυτό που είχαμε με το SPIAR που είχαμε πριν από ένα χρόνο. Ωστόσο, εδώ μπαίνουν καταρχάς έχουμε υποδομές μεγάλης κλίμακας. Δηλαδή, προσπαθούμε να προστατεύσουμε το έξυπνο δίκτυο από τη γεννήτρια μέχρι τον τελικό καταναλωτή σε όλα τα στάδια, δηλαδή διανομή, μεταφορά. Και επιπλέον έχουμε. Πώς επιτυγχάνεται αυτό. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι. Δεν είναι εύκολο, να είμαι ειλικρινής. Γιατί όση προσπάθεια γίνεται στην άμυνα, άλλη τόση προσπάθεια και ας το πούμε ανθρωπόρες και ευφυΐα δίνεται και στην επίθεση. Οπότε μιλάμε για ένα κυνηγητό, ας το πούμε, μεταξύ αυτών που επιτίθεται και αυτών που αμήνεται. Όπως εξοπλίζεται ο ένας, εξοπλίζεται και ο άλλος. Και ο ένας κυνηγάει τον άλλον επί της ουσίας. Και ειδικά στις κρίσιμες υποδομές δεν έχουμε και την ευελιξία και τους βαθμούς ελευθερίας για να κάνουμε πειράματα σε πραγματικό χρόνο. Κάτι το οποίο είναι κρίσιμο, το οποίο θα μπορούσε να απειλήσει την συνέχεια παροχής ενέργειας ή ακόμη και τις κατεξοχήν κρίσιμες υποδομές με τις συσκευές τους που είναι ψηλής αξίας. Φυσικά. Είναι πολύ σημαντικό το έργο σας, κύριε Σαριγιαννίτη. Δηλαδή φαντάζομαι ότι είναι ένας ιστός, όπως διάβασα, προστασίας. Ναι, το πρώτο βήμα είναι να προστατεύσουμε όλο το δίκτυο από την γεννήτρια μέχρι τον τελικό καταναλωτή, δηλαδή στους ψηφιακούς μετρητές κατανάλωσης ρεύματος. Αυτό δεν είναι εύκολο. Θα πρέπει να προστατεύσουμε την υποδομή σε πολλαπλά επίπεδα, δηλαδή επιθέσεις οι οποίες μπορούν να στοχεύουν οπουδήποτε. Δηλαδή θα μπορούμε να φανταστούμε κάποιον ο οποίος μπορεί να επιτίθεται από οποιαδήποτε χώρα του κόσμου σε ένα ας πούμε υδροελεκτρικό εργοστάσιο και να το θέσει εκτός. Ναι. Θα μπορούσε να επιτεθεί σε ένα εργοστάσιο παραγωγής πυρηνικής ενέργειας. Είναι τόσο εκτός. Εύκολο, κύριε Σαριγιαννίδη, ένας από την Ασία, το Hong Kong, να επιτεθεί και να βγάλει εκτός ένα εργοστάσιο μείζονος σημασίας, όπως αυτό, ενέργειας, εδώ στην χώρα μας. Πόσο εύκολο είναι. Δεν είναι τόσο εύκολο, να πούμε την αλήθεια. Δεν είναι τόσο εύκολο. Πολλές φορές εκμεταλλεύεται ο επιτιθέμενος κενά ασφαλείας που έρχονται εκ των έσω. Που σημαίνει ότι, και είναι και ένας στόχος των προγραμμάτων που έχουμε, η κυβερνοϊγιεινή, όπως τη λέμε εμείς, είναι όλο το πλαίσιο προστασίας που πρέπει να εφαρμόζεται από τους υπαλλήλους πίσω από τα συστήματα αυτά ελέγχου, όπου πολλές φορές κενά ασφαλείας αξιοποιούνται και εκμεταλλεύονται με κακόβουλο τρόπο, επειδή κάποιος υπάλληλος ή κάποια διαδικασία ή κάποιος εσωτερικός κανονισμός δεν τηρήθηκε. Ή δεν υπάρχει κατάλληλη τεχνογνωσία για αυτό πολλές φορές. Δεν υπάρχει κατάλληλη τεχνογνωσία, σαφώς. Δηλαδή αυτό πιστεύω, πρέπει ο υπάλληλος να είναι πολύ καλά εκπαιδευμένος ή πολύ ευσυνείδητος. Έτσι δεν είναι. Ναι, και ειδικά σε κρίσιμες υποδομές θα πρέπει να υπάρχει το κατάλληλο training. Δηλαδή πρέπει να εκπαιδευτεί, να γνωρίζει τις συνέπειες και να ακολουθεί μια σειρά από συγκεκριμένα βήματα τα οποία θα εξασφαλίσουν τουλάχιστον μια βασική σειρά από επιθέσεων οι οποίες δεν θα μπορούν να είναι ικανές εκ των έσω, από κενά εκ των έσω. Μάλιστα. Οπότε δουλεύετε αυτό το πρόγραμμα, κύριε Σαριγιαννίδη, εσείς υπεύθυνος του προγράμματος. Πόσοι δουλεύουν μαζί σας, είναι εκεί στην ομάδα? Έχουμε τη χαρά η ομάδα μας να αυξάνεται κάθε χρόνο. Έχουμε χρηματοδότηση από τα ανταγωνιστικά αυτά προγράμματα και χαιρόμαστε που η ομάδα μας κάθε χρόνο αποκτά νέα μέλη, νέα μυαλά, νέους υποψήφιους διδάκτορες, νέους μεταδιδακτορικούς ερευνητές, πολύ σημαντικό.
Αυτή τη στιγμή είμαστε περίπου 15 μέλη στην ερευνητική μας ομάδα, όλοι νέοι άνθρωποι, πάρα πολλοί από την περιοχή, από τα Γρεβενά, από την Κοζάνη, την Τολεμαϊδα, πάρα πολύ σημαντικό. Και θα αυξηθεί κι άλλο, γιατί η χρηματοδότηση που παίρνουμε ειδικά με το καινούριο το έργο που θα ξεκινήσει μάλλον τον Ιούλιο, αρχές Ιουλίου, θα μας δώσει περίπου 400.000 ευρώ, που σημαίνει πάρα πολλές θέσεις νέων ερευνητών. Διάρκεια υλοποίησης? 3 χρόνια. 3 χρόνια επίσης. Πολλές επιτυχίες σας. Θέλω να μου πείτε, πριν μου πείτε τι να περιμένουμε από εδώ και πέρα, κύριε Σαριγιαννίδη, βλέπω και τον χρόνο, ελπίζω να προφτάσουμε, γιατί μας πιέζει. Θέλω να μου πείτε και για τις άλλες σας δράσεις και άλλες επιτυχίες του τμήματος. Βεβαίως. Πέρα από τους γνωρίζοντα 2020, έχουμε και σημαντικές επιτυχίες στα εθνικά έργα, όπως είναι το ερευνό, δημιουργό, καινοτομό, όπου εκεί αξίζει να σημειωθεί ότι έχουμε ένα έργο που εμπλέκει τοπικούς φορείς εδώ στην περιοχή, όπως είναι ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Γρεβενών, αλλά και ο Συνεταιρισμός Βελβεντού, που έχει να κάνει με έξυπνη γεωργία και την ανάδειξη προϊόντων από την περιοχή, έτσι ώστε να βελτιώσουμε το ρυθμό παραγωγής, να μειώσουμε το κόστος, αλλά και να δώσουμε. Πώς επιτυγχάνεται? Με τη χρήση drones κυρίως, αλλά και με σταθερούς αισθητήρες, προσπαθούμε να κάνουμε πρώιμη ανίχνευση ανομαλιών, τόσο σε δέντρα όσο και σε φυτά, έτσι ώστε να μειώσουμε το κόστος του παραγωγού. Απ' την άλλη, να σώσουμε την παραγωγή αν κινδυνεύει νωρίς. Και να βελτιώσουμε και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής. Δηλαδή, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά πώς γίνεται να βελτιωθούν με τη χρήση drone? Μαζί με την παρακολούθηση. Σας είπα οι ερωτήσεις μου, μπορεί να σας φανούν το λιγότερο καταριώδης, αλλά πραγματικά θέλω να καταλάβω, μιας και δεν έχω ιδιαίτερη, δεν γνωρίζω. Και πραγματικά μου φαίνονται πολύ ωραία όλα όσα ακούω. Θέλω να μου πείτε λοιπόν, και φαντάζομαι ότι είναι και απορία του μέσου τηλεθεατή, πώς γίνεται να επιτύχουμε λοιπόν με τη χρήση drone να είναι καλύτερο το προϊόν? Δηλαδή, ο ροδακινό παραγωγός, το Βελβεντό, πώς θα επιτύχει καλύτερο αποτέλεσμα και καλύτερη ποιότητα στον καρπό? Παρακολουθώντας όλο τον κύκλο ζωής, ας πούμε, των δένδρων, μπορούμε να έχουμε πρώιμες ενδείξεις και με τη χρήση μηχανικής μάθησης να υποστηρίξουμε τον αγρότη και τον παραγωγό με συστήματα λήψης αποφάσεων. Δηλαδή, να του πούμε ότι με βάση τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή από τα drones ή από τους αισθητήρες, είναι η κατάλληλη περίοδος για πότισμα, για παράδειγμα, ή μπορούμε να του πούμε πόσο να ποτίσει, ή πότε να πάει στο χωράφι και τι ενέργειες να λάβει, έτσι ώστε με βάση τα δεδομένα που έχουμε εμείς από το ιστορικό, να δούμε πότε είναι οι ιδανικές συνθήκες, έτσι ώστε το προϊόν να είναι επίσης ιδανικό. Οπότε, μιλάμε για συστήματα λήψης αποφάσεων, λίγο πολύ. Συνεργασία. Και πλέον η επιστήμη μπαίνει και στην παραγωγή και στην γεωργική παραγωγή. Και νομίζω ότι αυτό είναι πλέον, είναι εξέλιξη. Θεωρώ, είναι εξέλιξη φυσικά, δεν είναι αυτονόητο. Τα άλλα κράτη, κύριε Σαριγιαννίδη, άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μεγάλες χώρες, όπως είναι η Σοβιετική Ένωση, να πάρουμε μια χώρα έτσι εδώ που είναι λίγο πιο κοντά σε εμάς από ότι η Αμερική, εδώ και χρόνια κινούνται έτσι, ή πάμε παράλληλα, τώρα έχουν αρχίσει και σε αυτές τις χώρες τέτοιου είδους συνεργασία ανάμεσα στην επιστήμη και στην γεωργία? Για τη Ρωσία συγκεκριμένα, η οποία... Σοβιετική Ένωση είπα, συγγνώμη, παρατρομήσα. Δεν πειράζει. Για τη Ρωσία... εντάξει, δεν ανοίξει την Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο υπάρχουν κάποιες μέθοδοι συνεργασίας. Ναι, γνωρίζουμε ότι είναι η γεωργία τους είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα, απέραντι σε το βολώνες, οπότε φαντάζομαι ότι, και ξέροντας ότι χρησιμοποιούν, φαντάζομαι, στην Ρωσία την επιστήμη σε ό,τι έχει να κάνει, σε όλους τους τομείς, γι' αυτό και ήταν η ερώτησή μου στοχευμένη και γι' αυτό το κράτος. Έχετε δίκιο. Εντάξει, για τη Ρωσία θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πρωτοπόρος σε θέματα ενέργειας περισσότερο, γιατί είναι και βασικό εξαγωγικό προϊόν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτές που πρωτοπορούν όσον αφορά την έξυπνη γεωργία. Ο λόγος πίσω από αυτή την πρωτοπορία είναι ότι έχουν πολύ μεγαλύτερες εκτάσεις. Με αποτέλεσμα η χρήση των drones να μπει νωρίτερα, γιατί η ανάγκη ήταν πολύ υψηλότερη. Οπότε η όλη τεχνογνωσία έρχεται σιγά σιγά και στην Ευρώπη και γενικότερα στα ερευνητικά έργα. Έχουμε έναν ανταγωνισμό μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την τεχνογνωσία και πολλές φορές ανταλλάσσουμε και τεχνολογίες ο ένας με τον άλλον. Πάντως, να πούμε την αλήθεια, η έξυπνη γεωργία έρχεται από εκεί.
Ναι, έρχεται από εκεί λοιπόν. Ωστόσο, μου λέτε ότι η Ελλάδα μπαίνει σχεδόν ταυτόχρονα με την υπόλοιπη Ευρώπη σε τέτοιου είδους προγράμματα. Ναι, το καλό είναι ότι η Ελλάδα έχει ίσες ευκαιρίες συμμετοχής στον ορίζοντα 2020 και μάλιστα μπορώ να πω ότι έχει και πολύ καλά ποσοστά επιτυχίας, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Και όχι μόνο αυτό, οι Έλληνες του εξωτερικού είναι πρωτοπόροι επίσης στα ερευνητικά έργα τα οποία τρέχουν και διεκδικούνται από τις υπόλοιπες χώρες στις οποίες βρίσκονται. Δηλαδή, παντού βρίσκουμε Έλληνες, ειδικά σε ερευνητικά έργα, σε πρωτοπόρα προϊόντα και σε καινοτομία. Είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζουμε καθημερινά και έχουμε και φυσικά και πολύ καλή συνεργασία. Ναι. Πολύ σημαντικό αυτό, βέβαια. Εμείς θα προτιμούσαμε φυσικά τα καλά μυαλά να μένουν εδώ και να παλεύουν εδώ από την χώρα μας, όπως κάνετε κι εσείς, κύριε Σαριγιαννίδη, να παλεύουν μέσα από τη χώρα για τη χώρα. Είναι πολύ σημαντικό. Τι να περιμένουμε λοιπόν από εδώ και μπρος? Ερευνητικό έργο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα το Τμήμα Μηχανικών, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Τι να περιμένουμε, κύριε Σαριγιαννίδη? Καινοτομία, νέα προϊόντα και νέα μυαλά που θα μείνουν στον τόπο τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς. Η ερευνητική μας ομάδα αλλά και οι ερευνητικές ομάδες άλλων συναδέλφων αυξάνονται συνεχώς. Παίρνουμε νέα παιδιά 25, 26, 27 ετών που θέλουν να κάνουν ένα διδακτορικό εδώ και όχι στην Αγγλία, στη Γερμανία, στη Γαλλία. Βέβαια. Έχουν χρηματοδότηση, αξιοπρεπέστατη χρηματοδότηση εδώ. Για να κάνουν ένα διδακτορικό, κύριε Σαριγιαννίδη, εδώ τα παιδιά, ένας υποψήφιος, ένας που έχει κάνει το μεταπτυχιακό του και θέλει να κάνει το διδακτορικό, εδώ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, δίνει εξετάσεις? Όχι, υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, αν είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου, αξιολογείται και μπορεί να ξεκινήσει την διδακτορική διατριβή. Μάλιστα. Είναι σχετικά εύκολο, ευέλικτο και εμείς χαιρόμαστε πολύ να συνεργαζόμαστε με νέους ανθρώπους και ειδικά όταν είναι από τον τόπο εδώ. Μάλιστα. Οπότε όλοι οι υποψήφοι εκεί που θέλουν να έρθουν και να πλαισιώσουν έτσι την προσπάθεια του Πανεπιστημίου μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία ή να έρθουν στο Πανεπιστήμιο και να κάνουν μια συζήτηση. Βεβαίως, χαρά μας. Χαρά μας. Παρακαλώ, κύριε Σαριγιαννίδη. Εγώ να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Έχουμε τη χαρά σε ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο να χτίζουμε ένα ερευνητικό, ας το πούμε, όνομα στην Ευρώπη, το οποίο γίνεται καθημερινά και πιο γνωστό. Βέβαια. Έχουμε πάρα πολύ καλές συνεργασίες με ευρωπαϊκά μεγαθύρια στο χώρο, όχι μόνο στην ενέργεια και αλλού. Πρωτοπορούμε και συντονίζουμε προτάσεις και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο της Βόρειας Ελλάδας. Είναι κάτι που δεν το βρίσκουμε εύκολα και διεκδικούμε χρηματοδότηση σε καινοτομία, δηλαδή σε έργα τα οποία θα αφήσουν προϊόντα, θα αφήσουν πρωτότυπα, θα αφήσουν πατέντες και επιπλέον θα δώσουν τεχνογνωσία στα νέα αυτά παιδιά να κάνουν μετά τις δικές τους ερευνητικές ομάδες, αλλά και να μετασχηματίσουν, να μεταποιήσουν όλη αυτή τη γνώση σε προϊόν, σε λογισμικό, σε υλικό το οποίο θα είναι εξαγώγιμο, που είναι το βασικό στοίχημα αυτής της χώρας, έτσι ώστε να αποκτήσει τεχνογνωσία η οποία εξάγεται και όχι απλά καταναλώνεται εσωτερικά. Είναι πολύ σημαντικό και κράτησε αυτό που είπατε σε όλη την Βόρεια Ελλάδα. Και όταν πρωταγωνιστεί το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας, αυτό μας ευχαριστεί ιδιαίτερα, κύριε Σαριγιαννίδη. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας εδώ. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη στο έργο σας. Και εύχομαι και άλλες πολλές τέτοιες επιτυχίες, τις οποίες τις θεωρώ δεδομένες. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαριγιαννίδη. Εγώ ευχαριστώ. Ελπίζω του χρόνου να τα ξαναπούμε μετά από τη νέα μας επιτυχία. Μακάρι. Μακάρι. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω πολύ και εσάς που μείνετε μαζί μας έως και αυτή την ώρα. Εμείς ραντεβού το βράδυ στις 9 στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων και φυσικά αύριο 3 με 4. Γεια σας.